Τα σύνορα της Θεούτα είναι ευρωπαϊκά σύνορα και ό,τι συμβαίνει εκεί δεν είναι πρόβλημα της Ισπανίας, είναι πρόβλημα όλων. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινά σε συνέντευξη στο Ισπανικό Δημόσιο Ραδιόφωνο. Οι δηλώσεις ήρθαν μετά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, που αποτελεί μαζί με τη γειτονική Μελίγια τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με χώρα της Αφρικής. Η Ισπανική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε απέλαση στο Μαρόκο περίπου 5.000 μεταναστών από τους 8.000 που εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα την Τρίτη. Ήμασταν σίγουροι ότι όταν φτάναμε ως εδώ δεν θα μας έβλεπαν. Τώρα λένε να φύγουμε. Δεν το δέχομαι. Θα αρρωστήσω αν φύγω. Μεταξύ των μεταναστών είναι και πολλά παιδιά, κάποια από τα οποία διέσωσαν οι Ισπανικές αρχές. Τα παιδιά προς το παρόν προστατεύονται από την απέλαση. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας ταξίδεψε εκτάκτως στη Θέουτα και κατηγόρησε το Μαρόκο ότι εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Ισπανία και Μαρόκο βρίσκονται σε αντιπαράθεση μετά την εισαγωγή σε Ισπανικό νοσοκομείο του ηγέτη κινήματος για την απόσχηση της Δυτικής Σαχάρας από το Μαρόκο. Παρά την ενισχυμένη παρουσία του Ισπανικού στρατού, οι μεταναστευτικές ροές προς τη Θέουτα συνεχίζονται. Το Μαρόκο προχώρησε τελικά σε κλείσιμο του συνοριακού σταθμού προς το Ισπανικό έδαφος.